Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή και των Προέδρων των ΕΑΣ Κορινθίας με αντικείμενο την επίσπευση της διαδικασίας των εκτιμήσεων των ζημιών που υπέστησαν οι αμπελουργικές καλλιέργειες από τις καιρικές συνθήκες και η αντικειμενική αποτίμηση αυτών από τον ΕΛΓΑ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ Πάνος Μπεγλίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Είμαστε πραγματικά όλοι ικανοποιημένοι. Και εγώ ως συνάδελφος μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που συναντηθήκαμε μαζί με τους Προέδρους των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, με την αρμόδια Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αγαπητή μου συνάδελφο Κατερίνα Μπατζελή. Εμείς με αυτή τη συνάντηση και Υπουργός δείξαμε ότι μια εβδομάδα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης, τα Υπουργεία είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά σε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, σε όλα εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως ο αγροτικός κόσμος της πατρίδας μας, όπως ο αγροτικός κόσμος της Κορινθίας. Δεν υπήρξαν απλά δεσμεύσεις. Υπήρξε σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ζημιών στην αγροτική παραγωγή, καταβολή αποζημιώσεων, καταβολή των επιδοτήσεων στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως είναι το πρόγραμμα, και βεβαίως όλα εκείνα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κορινθία, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του νερού, της αντιμετώπισης λειψιδρίας και πάνω απ' όλα της δρομολόγησης για την υλοποίηση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου που είναι το φράγμα του Σοπού. Και θέλω να σας πω ότι το φράγμα θα γίνει. Είναι απόφαση της κυβέρνησής μας, θα είναι σύντομα απόφαση του Υπουργικού μας Συμβουλίου για να μπορέσει άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίησή του και ελπίζουμε έγκαιρα η ολοκλήρωση των εργασιών. Είμαστε δίπλα στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Είμαστε δίπλα στους αγρότες της Κορινθίας. Τους οφείλουμε πολλά, οφείλουμε στους αγρότες της Κορινθίας και αυτή την οφειλή θα την τιμήσουμε και με το παραπάνω.